Καλημέρα, καλημέρα από την Πάτρα και συγκεκριμένα από το Ρίο, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Α, για πες μας τι γίνεται, και είναι σε καραντίνα το νοσοκομείο? Το νοσοκομείο δεν βρίσκεται σε καραντίνα, ωστόσο 15 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετούν εδώ στο νοσοκομείο της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, βρίσκονται από χθες σε καραντίνα στα σπίτια τους, δεδομένου ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τον 66χρονο, ναι, ο οποίος διαγνώστη θετικός στον κορονοϊό. Από χτες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει σημάνει συναγερμός, ένας υγειονομικός συναγερμός εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, μιας και έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση έτσι ώστε όλοι οι συνταξιδιώτες του 66χρονου, ο οποίος συμμετείχε σε γκρουπ προσκυνηματικού χαρακτήρα στην περιοχή των Αγίων Τόπων, να εξεταστούν και αυτοί προκειμένου να διαγνωστεί αν έχουν κολλήσει τον ιό ή όχι. Μέχρι στιγμής 30 άτομα είναι αυτά τα οποία έχουν ανταποκριθεί και ήδη έχουν εξεταστεί και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα. Να σας πω ότι κάποιες πληροφορίες, τις οποίες περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι τις επόμενες ώρες, κάνουν λόγο ότι πιθανόν να έχουμε και ένα 10ο κρούσμα στην περιοχή της Πάτρας. Ένα κρούσμα το οποίο σχετίζεται βέβαια με τον 66χρονο, είναι από το συγγενικό του περιβάλλον. Πόσες περιμένουμε μέρες, να δούμε, Νικό, λοιπόν, αν αυτό... πόσες μέρες, ναι, ο 66χρονος, πώς να σου πω, έχει συναναστροφές πριν πάει στο νοσοκομείο? Δυστυχώς είναι αρκετές ημέρες, Ιορδάνη. Και αυτό γιατί ο 66χρονος από τις 27 Φεβρουαρίου βρισκόταν στην Ελλάδα και εισήχθη σε νοσηλευτική μονάδα, αρχικά στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και συνέχεια διεκομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας την καθαρά Δευτέρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετές οι ημέρες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν είτε στο σπίτι του είτε κυκλοφορούσε, ναι, στην περιοχή όπου διαμένει, και κανείς δεν ξέρει βέβαια αν, ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του έχουν κολλήσει τον ιό ή όχι. Τώρα, αυτός πήγε, ναι, στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, δεν ήταν στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ, Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, επειδή αυτό ακούμε από χθες. Όταν πήγε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, κατάλαβαν ότι πάσχει από κορονοϊό ή νοσηλεύτηκε σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής ως πνευμονία και ήρθε και σε επαφή και με τους νοσηλευτές και με άλλους προφανώς ασθενείς? Αρχικά αυτό το οποίο διέγνωσαν οι γιατροί ήταν λίμωξη του άνου αναπνευστικού. Επομένως, βέβαια, αυτό το οποίο λένε από το νοσοκομείο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ακριβώς λόγω του ότι θεωρούταν ύποπτο κρούσμα, νοσηλευόταν μόνος του, από μόνωση στην παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Πάντως είναι αρκετοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί του, πιθανόν χωρίς να λαμβάνουν και ιδιαίτερα μέτρα προστασίας. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά έχουν τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι τους προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κολλήσει τον ιό ή όχι.